Και πάω λίγο τώρα, πριν πάω στα επόμενα δύο βιβλία, σε δύο μόνο δημοσιεύματα. Ναι. Λοιπόν, Καθημερινή της Κυριακής. Για να το δείξουμε λίγο. Ορολογιακή βόμβα ελαφρομετανάστες. Όταν τα λέγαμε εμείς, μας τα κρέει. Ορολογιακή βόμβα ελαφρομετανάστες. Για να δείξουμε λίγο εδώ. Όχι, δεν είναι, το πήραμε καλά. Ναι, ναι, συγγνώμη. Άραγε, ορολογιακή βόμβα ελαφρομετανάστες. Του Σταύρου Λιγερού. Πάνω από 5 εκατομμύρια σε μία δεκαετία. Κυριακή 10 Μαΐου 2009. Όχι, γιατί λένε την, από την εφημερίδα η Καθημερινή. Το λέω για να μην λένε κάποιοι ότι αυτά είναι ακραία, τα λένε του λαός και οτιδήποτε άλλο. Ξυπνήστε! Έρχονται οι ευρωεκλογές! Είναι η μεγάλη σας ευκαιρία να τιμωρήσετε όλους αυτούς τους ολοκουλτουριάριδες. Λέει ο ένας, ο Τσίπρας. Βάζουμε και λαθρομετανάστες στο ψηφοδέλτιο. Λέει ο άλλος ο Γιώργος. Είναι ισότιμα στο συνέδριό μας λαθρομετανάστες με οποιουσδήποτε άλλους. Λοιπόν, θέλετε να σώσουμε την Ελλάδα. Η επιλογή σας για να σώσουμε την Ελλάδα στις ευρωεκλογές λέγεται Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Άλλη επιλογή δεν έχετε. Και μπορεί να είναι και μία από τις τελευταίες μας ευκαιρίες. Αυτό να το θυμάστε. Και θα δείτε κάτι ακόμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Λεωνίδα. Θα το διαβάσω στον αέρα. Δεν σου έκανε εντύπωση που πήγαν στο Βερολίνο οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί και δεν άνοιξε μύτη? Τίποτα. Εδώ ρε παιδιά, δείτε το να δείτε τι θα πει σοβαρό κράτος και ασόβαρο. Εδώ, επειδή δεν μπορεί το κράτος μας να τους βάλει σε τάξη, απαγορεύεται να πηγαίνουν οι φίλοι της μιας ομάδας σε αγώνα που παίζει στην έδρα της άλλης. Το ξέρετε, δεν πηγαίνουν, ε? Δεν πηγαίνουν, όχι. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός στην έδρα του είναι μόνο Ολυμπιακοί. Φυσικά. Όταν παίζει Παναθηναϊκός στην έδρα του είναι μόνο Παναθηναϊκοί. Ναι. Και από το ίδιο ισχύει σε όλους. Γιατί? Γιατί λέει το κράτος μας, αδυνατόν να τους ελέγξω. Mm-hmm. Είναι αδύνατον. Πάνε οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί στο Βερολίνο και δεν ανοίγει μύτη. Πρόσεξε ένα λεπτό. Δεν ακούγεται μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρει. Ναι. Μέσα στο γήπεδο απαγορεύεται η αστυνομία. Είναι με ιδιωτική αστυνομία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα σχόλιο τη θεσινή ελευθεροτυπία. Ούτε καν η αστυνομία του Βερολίνου. Αυτά γράφει η ελευθεροτυπία. Τσιτσίδη, για να το δείξουμε λίγο. Ο τίτλο. Τσιτσίδη, για να δείξουμε λίγο. Με το σλιπάκι και άλλο ουδέν πάνω στο κορμί του, μπαγλαρωμένος μέσα σε αστυνομική κλούβα, βρέθηκε εν ρηπή οφθαλμού νεαρός οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόλμησε να σηκώσει χέρι απέναντι σε ηλικιωμένο φίλο του Ολυμπιακού στον περίβολο του γηπέδου στο Βερολίνο. Εάν ήθελε το θύμα, μπορούσε να το στείλει και κατευθείαν στο κρατητήριο για κανένα μήνα. Αυτή είναι η είδηση. Ακριβώς. Και εδώ το σχόλιο της ελευθεροτυπίας. Για δείξω λίγο. Κράτος εν κράτη στην Ελλάδα οι χουλιγκάνοι. Υπάρχουν ωστόσο κράτη και κράτη. Και δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι θα έλεγα εγώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω την ερήτημη ελευθεροτυπία. Εάν η αστυνομία μας έκανε αυτό που γράφει εδώ στην Ελλάδα. Τι έγραφε η και έπιανε τον χουλιγκάνο και τον έβαζε εντός τριών λεπτών στην κλούβα με το σλιπάκι. Mm. Τι θα έλεγε η ερήτημος ελευθεροτυπία? Χούντα! Αστυνομική βία! Οι κάμερες! Θα έβγαινε στρατούλιδες, οι κουναλάκιδες, θα φωνάζανε! Πρόσεξε! Η ίδια ελευθεροτυπία εξυπνεί τη γερμανική αστυνομία και λέει μπράβο! Είδες τι σπουδαία αστυνομία έχουν, τι κράτος έχουν. Με το σλιπάκι τον μπαγλαρώσαν αμέσως και τη γλύφη δεν έκανε μήνυση ο άλλος. Δείτε λοιπόν πώς γίνονται τα καλύτερα παιδιά στο εξωτερικό οι Έλληνες, επειδή εκεί υπάρχει αστυνομία. Και θυμηθείτε τους δίθεν επαναστάτες του Δεκεμβρίου ή αυτούς πήγαν και κάνα το Σάββατο βράδυ, Λεωνίδα. Αντιδιαδήλωση. Αντισυγκέντρωση. Αντιδιαδήλωση. Άκου, και... περίμενε, αντισυγκέντρωση. Βέβαια. Συγγνώμη, έχεις ξανακούσει πιο φασιστικό πράγμα από την αντισυγκέντρωση? Υπάρχουν πιο μεγάλοι φασίστες από αυτούς τους κοκκουλοπόρους? Κυρίες και κύριοι, ακούστε, υπάρχουν. Αποφασίζουν κάποιοι πολίτες να κάνουν μία συγκέντρωση και λένε κάποιοι, μα ήταν ακροδεξί. Εγώ να σου πω λοιπόν, ήταν ακροδεξί. Εγώ γνωρίζω αυτό που κάνει συγκέντρωση, γιατί μου λέει στο γραφείο μου. Παιδί μου, δεν είναι ακροδεξί. Δήμοι από όλους τους Δήμους. Δεν είναι ακροδεξί. Αλλά εγώ θα σου πω, πρόσκειο, εγώ επεκτείνω το επιχείρημα. Και λέω ότι ήταν ακροδεξί. Και τι θα πει αυτό, ότι οι ακροδεξοί δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν διαδήλωση και να διατρανώσουν τις ιδέες τους εις μια δημοκρατία? Και ακούστε τώρα, τι έκαναν οι δημοκράτες. Κάναν αντιδιαδήλωση, δηλαδή διαδήλωση πάνω στη διαδήλωση, δηλαδή πήγαν να εμποδίσουν τους άλλους να κάνουν διαδήλωση. Αν θα τους πετάνε πέτρες και μολότοφ, οι αντιεξουσιαστές, οι ηθολοκουλτουριάδες, οι πράκτορες της CIA, πες το, και βγαίνουν στο ραδιόμα και λέγανε, συμπλέκονται οι ακροδεξοί με τους ακροαριστερούς. Συγγνώμη. Κάποιοι πολίτες, εσείς τους λέτε ακροδεξιούς, εγώ σας λέω δεν ήταν ακροδεξοί. Αλλά πείτε εσείς ότι ήταν. Κάνανε μία διαδήλωση.
Δεν έχουν δικαίωμα να την κάνουν. Υπό ποια έννοια πάει ο άλλος και κάνει αντιδιαδήλωση πάνω στη διαδήλωση του άλλου για να τον εμποδίσει δια της βίας να πει τη γνώμη του. Αυτή είναι η δημοκρατία που ξαράζει. Δημοκρατία, κουκουλοφόροι. Και για να ξέρουν και ποιοι κάναν τη διαδήλωση. Δημοκρατία, κουκουλοφόροι. Βίρονας, Αμπελόκηπη, τα δεν θα το τύπω. Βίρονας, Αμπελόκηπη, Κάτω Πατήσια, Παγκράτη, Κεσαριανή, Εγάλεο, Περιστέρι. 7 περιοχές, καμία σχέση. 7 περιοχές διαδηλώνουν κατάστρεφα μετανάστευσης. Καθόλου ακροδεξί δεν ήταν. Καθόλου ακροδεξί δεν ήταν κυρία της Ελεύθερης Τυπίας. Άχρηστη δημοσιογράφη. Αυτό το λέω, δεν το είπα μόνο η Ελεύθερη Τυπία το ακροδεξί. Ξέρω γιατί το όλο το σελίδο σημερινό. Δεν το είπα μόνο η Ελεύθερη Τυπία. Ναι, ναι. Το ακροδεξί το είπαν όλοι. Ναι. Έτσι. Αλλά εγώ σου ξαναλέω. Εγώ ξέρω ότι δεν ήταν οι άνθρωποι αυτοί ακροδεξί. Αλλά εγώ σου λέω ότι ήταν. Τι πάει να πει αυτό. Ότι πρέπει να σε απαγορεύσει διαδήλωση. Και αυτό λέγεται δημοκρατία. Βέβαια. Μόνο οι κουκουλοφόροι κάνουν διαδήλωση εδώ πέρα. Μόνο οι κουκουλοφόροι. Γιατί είναι πρέπει οι πράκτορες του συστήματος για να μην γίνονται διαδηλώσεις.